Τι βλέπετε εσείς για το επόμενο διάστημα και ποια λάθη έχουν γίνει σε αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, καταρχήν η κυβέρνηση επιμένει στον τωρό της ατομικής ευθύνης, κουνώντας το δάχτυλο στους εργαζόμενους, στο λαό μας, ο οποίος πήρε τα μέτρα του έγκαιρα. Και το θέμα είναι ότι την ίδια ώρα έχει κάνει λάστιχο τα πρωτόκολλα. Και βεβαίως αυτό το πρωτόκολλο που ακολουθεί είναι τα πρωτόκολλα των επιταγών του τουριστικού κεφαλαίου, του κεφαλαίου των εφοπλιστών, των μεταφορών. Έχουμε δεδομένα Τίγκα τα αεροπλάνα, 85% πληρότητα στα πλοία, 650 πρόστιμα σε επιβάτες και άβρεχτοι εφοπλιστές, και την ίδια ώρα έχουμε 12% σε τεστ σε εισερχόμενους, που δείχνει το πρόβλημα που είναι, έχει να κάνει με τον τουρισμό και βεβαίως δεν φτάνει στα όρια του ντόπιου πληθυσμού, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Και επειδή η συζήτηση είναι αν υπάρχει κορονοϊός ή όχι, εμείς λέμε ότι κορονοϊός υπάρχει, όμως αυτό που δεν υπάρχει είναι θωρακισμένο σύστημα υγείας. Και είναι ανεπίτρεπτο μετά από τόσους μήνες που έδωσε χρόνο ακριβώς η ίδια η στάση του λαού μας να υπάρχει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε αυτή την κατάσταση σε τμήμα COVID-14 κρούσματα στο ΑΧΕΠΑ. Την ίδια ώρα βουλώνουν τρύπες και ανοίγουν αλλού με τον μοριακό αναλυτή από τη Σύρο στο Αττικό. Τεράστιες ελλείψεις. Και υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και από τον επαγγελισμό και από το ΠΑΓΝΗ, που εργαζόμενοι ζητάνε μετά την άδειά τους να έχουν τεστ και δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι στα μέτρα της κυβέρνησης και ανοίγουν τα σχολεία με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, και η συζήτηση είναι μόνο για το αν θα αντέξει το παιδί τη μάσκα. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι η απόσταση. Και για την εξασφαλιστή απόσταση, δηλαδή λιγότερο από 15 μαθητές μέσα, χρειάζεται στέγη σχολική που έπρεπε να είχε προβλεφθεί, χρειάζεται εκπαιδευτικούς, άρα μόνιμες μαζικές προσλήψεις και καθαρισμό, χρειάζεται σχολίατρους. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι εκτός συζήτησης και η κυβέρνηση δείχνει τον παλάκι. Αναδείξατε πολλά θέματα, φέρατε στην κουβέντα πολλά θέματα, κύριε Παπαδάκη, για το θέμα των σχολείων. Είπαμε και πριν για τα σχολεία ότι άμεσα μέτρα πρέπει να πάρθουν και όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και αυτό... Αν συμφωνείτε να ανοίξουν τα σχολεία αυτά Σεπτεμβρίου, αυτό. Ναι, συμφωνούμε, αλλά με τι όρους? Είχαμε κρούσματα σε σχολεία. Το ζήτημα... Είχαμε κρούσματα σε σχολεία. Δεν, τώρα η ουσία είναι ότι τώρα, με τι. Τώρα. Μα αφήστε, μιλάω και λέω συγκεκριμένα ότι λέμε να ανοίξουν τα σχολεία. Συμφωνεί, αλλά κύριε, λέμε με τι όρους. Δεν ξέρω αν ούτε αυτό ακούτε από το Skype, αλλά η ουσία είναι ότι λέμε να ανοίξουν τα σχολεία. Το ζήτημα είναι όμως με όρους που θα προστατεύουν τα παιδιά μας, θα παίρνουν μέτρα και η ευθύνη είναι του κράτους για την παροχή και των αντισηπτικών και της μάσκας και μια σειρά ζητημάτων κρίσιμων. Και βεβαίως γιατί η εργατική λαϊκή οικογένεια δεν μπορεί να αντέξει σήμερα. Κοιτάξτε πόσες οικογένειες περιμένουν τα 534 κι αν, με τις αποζημιώσεις που εκκρεμούν, με κόσμο ο οποίος είναι άνεργος. Όλα αυτά μαζί με το όλο κόστος της εργατικής λαϊκής οικογένειας και για την συνήθι σχολική χρονιά, γιατί είναι και η τσάντα, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά δεν σταματάνε λόγω κορονοϊού. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και ακριβώς η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει στην ατομική ευθύνη. Άρα λοιπόν από αυτή την κατάσταση σήμερα εμείς λέμε αυτά τα άμεσα μέτρα, δηλαδή καθαρά σχολεία, άρα καθαρίστριες μόνιμες και όχι το χάλι με τους δήμους και τους συμβασιούχους. Λέμε την εξασφάλιση μόνιμου προσωπικού έτσι ώστε να μπορούν να υπάρξουν περισσότερες αίθουσες και στέγη η οποία πρέπει να βρεθούν λύσεις. Πολλά παιδιά είναι ακόμα σε κοντέινερ. Μάλιστα. Άρα, ουσιαστικά λέτε ναι στα σχολεία να ανοίξουν 7 Σεπτεμβρίου με τις ενστάσεις που λέτε, κύριε Γιαννούλη. Με τους φόρους που λέμε, όχι απλά ενστάσεις. Ναι, και φόρους. Να συνεχίζεται αυτό το χάλι και αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.